τον όρθιο σα. Τι λάστιμη σα μαρτυρήσετε να ξυπνήσω. Τι μάρτυρα με δάκτυρα να μίσαμε. Το ούχε με να άξι άρθρο θεϊμών. Και βλέψει στο ύψο του ουρανού. Διότι δεν τα λείπαμε την αδότητα ω ίσου. Και βάλε τη ρήμα στον καρδιωρημό. Αρκετεύουμε την σε ανοίγη σαν καθότητα. Πείσε ημών, Κύριε, για το πλήθο τελέω σου. Και σώσε μα δια το όνομά σου Άγιο, ότι εξέρβελμα και ότι ημέρα ημών. Εξερού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφες μην τα αμαρτήματα και να έκρος των θελικών ημών χρόνημα. Είναι των παλαιών αποθεμινή άνθρωπον, των νέων εντυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέρω δεσπότη λεμόν και ούτω ότι εσείς αγωγούς προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάψη να ντύσουμε εν θα πάντων εστί τόν εκκρεμόνι δεδικία. Σήμερα όντως σε ειθνία προσύμου και γαδίες να απόντρεστε ο θεσμόν δόξα να φεύγουμε στην το ανάρτητο πατούς. Το Παναγίο και λαθόκλο ποιος που νεύμα, μην και αίκαι στις όλες των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίς του μονόξης. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο λιγνός τους. Πρεσβείες πενεχνών και πενεμόμα Αγίες από το νεκρός. Δεσπίνης ημών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει τιμίων και ζωοποιού σταυρού. Προστασία σου τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων σου μάλλον. Και εσύ έστε τιμίων εκ δόξου προφίλου προδρόμου στους ποιών. Το Αγίον ενδόξον και πανεπιστήμων του Χριστός, το Αγίον ενδόξον και πανίκων του Κύριου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων μου, του οσί και θεοφόρων πατρώσιμων τα λίγη μου Θεού, Ιωάννου του Ρώσου του Μοδελικού, των Αγίων και δικαίων Θεοφόρων Ιωακήν και Άννης, των Εγκυσίκων εννέα μαρτύρων, τους οσίων μέμνων ως το Χρηματιβολού, ον και τη μνήμη επιτελέσαμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσα ημάς, ως αγαθός και βράνθρωπος και λεήμα ποιος. Χριστός ανέστη και πνεύμα. Θανάτω, θάνατο, κακή σας και σε την ελίμαση τη ζωή της άνθρωπος. Ζωή τα ρίξαμε εδώ. Τόσο πολύ την ευλογείται ο κόσμος, τον σέβεται γιατί και όταν ζούσε και μετά την κοιμησή του είναι γεμάτος από θαύματα. Πατέρα Κύριλε, δύο λόγια θα θέλαμε να μας πείτε για τον γέροντα Ιάκωβο, τον Τζαλίκη. Ο πατήρ Ιάκωβος γεννήθηκε το 1920 στο Λιβύ της Μικρασίας από γονείς εναρέτους και θεοσεβείς. Και ο πατέρας του και η μάνα του ήταν από ιερατική οικογένεια και όπως έλεγε είμαι ο 13ος ιερομόναχος στη σειρά από τη γένεια της μάνας του. Ξεριζωθήκανε το 1922, ήρθανε στην Άμφισσα και το 1925 ήρθανε στη φοράκλα του Μετωδίου της Σεβίας. Εκεί έμαθε τα πρώτα γράμματα κοντά στο σχολείο, αλλά από μικρό παιδί ήταν χαριτωμένος από το Θεό, ευλογημένος από το Θεό και οι άνθρωποι εκεί του χωριού τον είχαν και για παπά και για γιατρό, ό,τι θέλανε. Πηγαίνανε στον Πατριάκο να του διαβάσει μια ευχή, παρόλα που δεν ήταν κληρικός, και όμως η ευχή του και η ευλογία του τους έκανε καλά. Πήγε στρατιώτης του 1947 μέχρι το 1950 και το 1952 ήρθε στο μοναστήρι και έζησε στο ίδιο μοναστήρι μέχρι τις 21 Νοεμβρίου του 1991. Σαν αύριο δηλαδή, κλείνει 14 χρόνια και πάει στις 15.
Σε ένα αυτοκίνητο ήσασταν τόσοι άνθρωποι. Ο Άγιος Δαβίδ να σας σκεπάσει τον Ρωσάγιο, να σας ευλογεί, να σας προστατεύει. Αλλά και τώρα που κοιμηθεί του, θαύματα πάμπολα. Από τα πέρατα του κόσμου μας στέλνουν επιστολές με θαύμα του Γέροντα ή μας τα διηγούνται και προσωπικά. Μέχρι και την Ιαπωνία έφτασε η φήμη του. Μας έλεγε μία γιατρός από την Ιαπωνία που έχει παντρευτεί Έλληνα και είναι Ορθόδοξη Χριστιανή. Διάβασε το βίο του Γέροντα στα ρουμανικά, στη μετάφραση. Και προσευχήθηκε, όπως μας έλεγε η ίδια που είδε στο μοναστήρι, τον είδε κοντά στο Θεό. Και πνευματικό της είπε ότι ο παιδιάκος είχε πολύ περισσότερο στο Θεό για τον καρκίνο. Και μας έλεγε η ίδια ότι εγώ είχα τρία προβλήματα στο σπίτι μου, τον παρακάλεσα. Και τα δύο προβλήματα λύθηκαν σχεδόν εντός λίγο. Υπολείπεται και το τρίτο. Από τη Σερβία μας είπανε ο βοηθός του Αγίου Μαυροβονίου, ο Επίσκοπος Ιωάννης, ένα παιδί που έπασε που μενιγκίτιδα. Και οι γιατροί είπαν στους γονείς να το πάρουν, να πεθάνει στο σπίτι. Ο νόμος του το είχε πει άκου, χωρίς το δεξιά του Πατριάκου, αλλά είχε ένα βιβλίο του Γέροντα. Και έβγαλε μια φωτοτυπία από την εικόνα του Γέροντα, από τη φωτογραφία του Γέροντα και τους λέει βάλτε το στο μαξιλάρι και αυτός ο Άγιος το κάνει καλά. Και την άλλη μέρα του θαύματος το παιδί δεν είχε τίποτα. Και πάρα πολλά τέτοια από τη, μέχρι και από τη Ρωσία μας θέλουν. Νηστεία, απευθεία προσευχή, ουράνια κρίσματα λαμπών. Πώς περνούσαμε το αντίδωρο αυτό, εμείς λέμε τώρα δεν αντέχουμε. Πάμε τα σκάσα, παίρνουμε φάρμακα, παίρνουμε καρδιές, παίρνουμε. Είναι η ολιγουπιστία ο τρόπος τέχνων. Εκείνος πώς περνούσε με έναν αντίδωρο, άρα και εκείνος δεν αρρώστησε, δεν μπορούσε εκείνος, αλλά υπέρναν και την αγάπη του Χριστού καθώς και πολλή αφροσιόν. Λοιπόν, ο Άγιος Θείος στα σκητηριό του, άφησε εδώ πέρα όλους μοναχούς τους πατέρας και έκανε τις λειτουργίες και ερχόταν έβγαινε η μονή του κάθε Σάββατο βράδυ. Εδώ που ξεκινά που λέγεται Σταυρό, σε ένα σημείο, τον περιμένουμε θυμιατάξη με τις καμπάνες των Άγιων και τον ερχόταν εδώ με ψαλμωδίες, γιατί τον είχαν βρει στον Άγιο. Λοιπόν, και μετά ο Άγιος, πρωί την γυμισή του τον Δεσπότη Χριστό, πήγε στο μοναστήρι και κινήθηκε. Εμένα ποιος με ήδηγε από μικρό παιδί να πάω στο μοναστήρι. Λοιπόν, ο Άγιος Δαβίδ τριόχρονο παιδάκι, που ήταν ιερέως παιδί,
Λοιπόν, πήραν τέσσερα αδέρφια, δύο αγοράκια, δύο κότσε. Άφησε τον ίσιο 15 χρόνο παιδάκι και πήγε και έγινε μοναχό. Ποιο μα ρίξε, μα κάλεσε ο Θεό, τα έκαμε και εμεί θέλαμε, ήθελε προ δόξαν Θεού. Λοιπόν, ο Άγιο περίμενε, κοιμήθηκε εδώ πέρα ο Άγιο, αλλά το κομμαστήκα τη Άφη του Τούρκου το 1921. Κάψαν το μοναστήρι πατέρε και σφάξαν του πατέρε. Διότι το μοναστήρι, για μου βοήθησε, γιατί στο Κίτα Γρόσια είναι Νικομόπολη Λίμνη, μια κομμάτια που λέτε Λίμνη. Ναι, ναι. Και εδώ στο Κίτα Γρόσια, γιατί υπάρχουν τα βιβλία τη Μονή. Και επειδή το μα βοήθηκε ο ηγούμενο, τότε έλαβε μέρο με έναν ιερομόναχο, σε όλη την περιφέρεια εδώ, σχολείται από του Τούρκου. Κάψαν οι Τούρκοι το μοναστήρι, επιρρυπολίθη μονή από τον Τούρκο. Λέει, και καταστράφηκε το μοναστήρι και σφάξαν του πατέρα. Έζησε μόνο ένα από του μοναχού, ο οποίο είχε κρύψει τα ιερά λείψανα, γιατί το είπαν τα ιερά λείψανα. Μετά χρόνο, παρέλθε χρόνο, κατέβηκε ο μοναχό, θα φτιάξω μοναστήρι επομένω. Το φτιάξω το μοναστήρι, το 1870 παιδιά μου, έπεσε πάλι από σεισμού. Ή το 1887 η εκκλησία αυτή, στον ίδιο τόπο, πιο μικρότερα, αλλά είναι πολύ θεματικό ο Άγιο. Εδώ παιδιά μου είναι ζωντανή χάρη στο Άγιο, όχι ότι είμαι καλό Άγιο εγώ. Ούτε αγίρτη παίρνουμε τίποτα. Εσύ είμαι στο Θεού άνθρωπο, παιδιό. Διότι είμαι από τη Μικρά Ασία, εγώ, Ασιά στην καταγωγή. Το 1922 τότε. Ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε για τον Όσιο Δαβίδ «Είναι ζωντανός Άγιος ο Όσιος Δαβίδ, παιδιά μου». Το ίδιο ομολογούν όλοι οι πιστοί τώρα για τον Άγιο Ιάκωβο. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες καθημερινώς και εδώ στο μοναστήρι που έρχονται οι άνθρωποι και όπου πηγαίνουμε προσκεκλημένοι με την Αγία Κάρα προκειμένου οι πιστοί με την φροντίδα των επισκόπων τους να χαρίσουν στο ποιμνιό τους χάρη και ευλογία από τα Ιερά Λείψανα του Αγίου και εκεί, όπως έλεγε ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Κύρλος, πάμε ως άγνωστοι και γινόμαστε αμέσως γνωστοί με τους ανθρώπους από τα θαύματα των Αγίων μας, τόσο του Αγίου Δαβίδ όσο και του Αγίου Ιακώβου. Και τώρα και του Αγίου Γέροντος Κυρίλλου. Χαίρετε, είμαι η Κατερίνη Παλαιολόγου Ξένου. Έχω 6 παιδιά. Η Αδαμαντίνη είναι το 6ο της οικογένειας και περάσαμε μία πολύ δύσκολη δοκιμασία. Η Αδαμαντίνη πόναγε το χέρι της και μπήκαμε να κάνουμε εξετάσεις. Είδαμε μετά από ένα μήνα, γιατί στην αρχή νομίζανε ότι είναι σάρκωμα, και μετά από ένα μήνα διαπιστώθηκε πως είναι λέμφωμα. Και περάσαμε έτσι πολύ δύσκολα, αλλά και πολύ ευλογημένα θα έλεγα, γιατί έγινε πολύ προσευχή μέσα στο νοσοκομείο. Ήμασταν κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο και είχα αφήσει όλη την οικογένεια πίσω. Ήμασταν, ας πούμε, σαν μια μικρή, πώς να το πω, μας φάνηκε σαν μια μικρή φυλακή. Η Αδαμαντίνη είχε και το μεγαλύτερο, ας πούμε, πόνο. Της λείπανε η οικογένεια, τα αδέρφια της. Ήταν μια περίοδος που ήταν Χριστούγεννα. Μπήκε, ας πούμε, κοντά στα Χριστούγεννα. Έλεγε ότι πάντα τα Χριστούγεννα ήταν για αυτή η μεγαλύτερη της χαρά και ένιωσε ότι στεναχωριότανε, ότι γιατί, ας πούμε, έλεγε να είμαι εδώ μέσα. Και λέγαμε ότι ο Θεός ξέρει, ότι εκείνος ξέρει και γεννηθεί το θέλημά Του και με τη βοήθειά Του να το ξεπεράσουμε.
Μας έφερε ένας ιερέας, λείψανα από τον Άγιο Παρθένιο στο νοσοκομείο και μας μοίρασε εικόνες του Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη, Πορφυρίου και Παϊσίου και τα δώσαμε σε όλα τα δωμάτια. Και μια παράκληση που την έδωσε, αυτή την είχα μόνο εμείς την είχαμε και την κάναμε κάθε μέρα. Κάποια στιγμή η Αδαμαντίνη στην προτελευταία θεραπεία ανέβασε πυρετό. Μπήκαμε στο νοσοκομείο. Ήταν κοντά στην κοίμηση του πατέρα Κύριλου. Εγώ δεν τον ήξερα πολύ καλά του πατέρα Κύριλου, ενώ αγαπούσα πολύ τον Όσιο Δαβίδ και τον Άγιο Ιάκωβο. Τον πατέρα Κύριλο δεν τον ήξερα πολύ καλά. Μου στείλανε ένα βιντεάκι με το βίο του στο κινητό και άρχισα να το βλέπω. Έκλαιγα και φώναζα με όλη μου την ψυχή, χωρίς να φωνάζω, και τον παρακαλούσα αν μπορούσα να κάνει καλά το παιδί και να δω κι εγώ, να μην δω, να είναι οι Άγιοι όλοι αυτοί που βλέπει και εκείνος κοντά στο παιδί μου. Εκείνη τη στιγμή η Αδαμαντίνη την πήρε ο ύπνος. Θέλεις να πεις εσύ. Με πήρε ο ύπνος, κοιμήθηκα. Βέβαια με πολύ δυσκολία, επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ζεσθενούμουν, κρύωνα. Και μετά απλά κοιμήθηκα και μπήκα σε ένα όνειρο. Και το όνειρό μου ήταν να καθόμαστε οικογενειακό σε ένα παγκάκι με ένα τραπέζι και να τρώμε. Και ξαφνικά να έρχεται ο Άγιος Ιάκωβος από πίσω και να μου λέει, Αδαμαντίνη, όλα θα πάνε καλά, θα το ξεπεράσεις. Τελειώνει το. Και τελειώνει το μαρτύριο. Και σε χάιδεψε στο κεφάλι. Ναι. Ήταν ένα θαύμα για μας, πήραμε δύναμη, πιστέψαμε ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος και πάντα τον αγαπούσα τον Άγιο, αλλά τώρα είμαστε και πολύ πιο δεμένοι μαζί του. Ήρθαμε και εδώ στο μοναστήρι να τον ευχαριστήσουμε και πιστεύουμε, χθες τελειώσαμε μετά από 7 μήνες, έβγαλε και το Χίκμαν και τελειώσαμε. Οι εξετάσεις μας βγήκαν όλες καθαρές, και οι αξονικές και οι μαγνητικοί και το PET, και είμαστε πολύ χαρούμενοι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Άγιο και όλους τους Αγίους που ήταν δίπλα μας, γιατί πιστεύουμε ότι ήταν πάρα πολύ Άγιοι κοντά μας. Και, μάλιστα με το που είδα το όνειρο, το θυμόμουν τόσο αληθινό και τόσο καλά που μπόρεσα να το πω στη μαμά μου με λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε τον Άγιο και όλους όσους μας βοήθησαν σε όλη αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που περάσαμε. Ευχαριστώ πολύ τον Άγιο που μπόρεσε και ήταν δίπλα μου. Αυτά. Και άκουγε και πολλές ιστορίες του Αγίου από την Πειραϊκή Εκκλησία και τρελαινόταν που έλεγε «Να με συγχωρείτε συνέχεια, να με συγχωρείτε». Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίες ιστορίες και τόσο αληθινές και τόσο όμορφες, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ατέλειες. Ημερό, πέρσι ένα ιερέα είχε 9 παιδάκια. Λοιπόν, ήταν και μια κοπελίτσα. Αυτή η κοπελίτσα είναι 19 χρόνια, λέει: Θα πάω πάτε μοναχή, λέει. Ναι, δεν το σκεφτεί καλά. Σου την αγώνα αστείο η μοναχή, η πολιτεία. Αυτό που αγιαλεγίζει δίπλα Χριστού. Λοιπόν, παιδί μου, λέει: Θα πεινά, θα διψάσει. Γιατί μου λέει: Με έχει να ακούσει, με σκοτέ. Και όταν γίνεται βόμβα και σήκωγαν του. Μπορεί να μα κομματίσει, να μα κατηγορήσει. Πολλά που είπε ο Χριστό μα τόσο και τόσα. Λοιπόν, και μου λέει: Πάτερ μου, ήθελα να σου πω το θαύμα του Αγίου Δαβίδ. Πριν 15 μέρε γέροντα μου πέρασε από το μοναστήρι και το χέρι μου πάτε μου γίνει καβούρι. Πού πέρασε, 5 χρονών. Λοιπόν, μου είναι στο χέρι και σήμερα γέροντα μου λέει:
Δώσε μου μια ευχή, σταύρο σε το χέρι μου. Με το Σάββατο, πάει το Σάββατο, μέχρι να πω, πάτε μου να πω. Δύο καβλί, πάτε μου να πω στο αυτοκίνητο. Είναι τα Άγιο. Ήρθα να χρήσω τον Άγιο. Και τώρα η πάτρε μου σε παρακαλώ πολύ. Κάνε για τον Άγιο μια προσευχή. Πώ ήταν τον Άγιο, είπα, Λέω, σε φόρμα, κάνε μια προσευχή. Σε έγινε καλά. Λοιπόν, και πώ, παιδιά, με σπέρα, από καρκίνο, από τόσα και τόσα, από διαβολικά πράγματα, από μαγικά, σατανικά πράγματα, πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι πολύ θαυματουργό ο Άγιο Δαβίδ. Λοιπόν, παιδιά μου, προχτέ, πριν τρει ημέρε, μα πήρε ένα καλό παιδί, καλή οικογένεια από, την κόρη του. Λοιπόν, αυτό το παιδί ο Δημήτρη είναι παιδιά τη Εκκλησία. Λοιπόν, κάνουν εμπόριο αυτά τα παιδιά, γύρω στην Αλβανία μου έλεγε το καρέκτο, και το 1900. Και τα σφάζουν, πολλά. Η ιδέα τη μητέρα του, πόσο έλεγε η γυναίκα, τόσο έλεγε η γυναίκα, μου έλεγε, ξέρεις τι κάνω, τι κάνεις, αγοράζουμε συγχωρείτε, κάτι τύρι, κάτι κεφάλαια με συγχωρείτε, τόσο έλεγε, και πάω η γιορτά, έπρεπε να κάνετε 200 κομμάτια τέτοια, και πάω και μου ξέρω, λέει, μες την κόρη μου, λεφτό η συγχωρία, να πάω τη νύχτα πάντα μου, χαράματα, και τα αφήνω στην πόρτα γέροντα, λέει, με τα χρήματα, και θα πάω λαμπάκι, πάω με αδεύρα, πάω. Δεν κάνει συλλογή, το κάνει σαν τον Άγιο Νικόλαο, λέω. Γιατί ο Άγιο Νικόλαο στην περίοδο τη ξέρετε το. Με συγχωρείτε και την. Την πατριά των κοριτσιών. Όχι τόσο για τώρα. Λοιπόν, καλά κάνει παιδί μου, τη λέω. Λοιπόν, το παιδί τη λέει προχτέ πήρε τηλέφωνο και μου λέει Γέροντα, ξέρει να σου πω κάτι. Τι να πει παιδί μου. Πάτε μου την μέρα που φτάσαμε και έρχομαστε στον Άγιο Δαβίδ, βοηθάω ο Δαβίδ το σπίτι μα. Λοιπόν, τι λε Δημήτρη μου, του λέγανε. Δεν βρέπει τι μου λέω. Πήρα και πέρα μπαίνει στα φίντα πέρσι. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι χλάδι, δεν είναι πολλά. Δεν είναι άνθρωπο. Εμεί, παιδιά μου, δεν έχουμε λίγο ψωμί, λίγο φαγά και ένα ρουχαλάκι. Εμεί δεν έχουμε ούτε γυναίκε, έχουμε ούτε παιδιά. Εμεί τα πάντα καταλήξαμε, αφήσαμε πίσω τον κόσμο. Εμεί έχουμε το μοναστήρι εδώ μέσα, εμεί έχουμε το Βασιλιά Χριστό, έχουμε τίποτα άλλο. Λέει, πάτερ μου, λέει, θυμάσαι πω σου είπα, πάτερ μου, δώσε μα μια ευχή. Λοιπόν, μα έδωσε γίνοντα ευχή και είπε, λέει, ότι καταφύλαν να γίνονται καρποί. Λοιπόν, πάτερ μου, λέει, όλα τα χτύπια τα παιδιά μου ξυνήσαν τα σταφύλια, σαπίσανε. Δηλαδή, κάμε για πάτε μου, ακόμα και τα ξύλα γεροντά, η κορμή των τα κλίματα, τα πάτε μου σταφύλια γεμάτα. Οι ελέ μα πάτε μου, τα σπαρτά μα, τα πάντα μα. Λοιπόν, γέροντα λέει, και φέρνουμε και στον Άγιο Δαβίδ, θα παίρνουμε. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα γέροντα που έχουμε την ευλογία από τον Άγιο Δαβίδ. Λοιπόν, λέει τώρα το παιδί, προχτέ μου λέει, πάτε μου, ξέρω να σα πω, πάτε μου στο χτύμα μα μέσα νερό δεν υπάρχει. Κινδυνεύουν πάτε μου τα δέντρα μα τα ξεραθούν, λέει, στρέψαν οι πηγέ που έχει μέσα το. Λοιπόν, γέροντα, σε παρακαλώ πολύ, λέει να χτυπήσουμε κάπου, να βγάλω νερό. Λοιπόν, γέροντα λέει, πες στον Άγιο Δαβίδ, λέει, όπως υπήρξε και στην Τιβατιά, όπως υπήρξε σε ορισμένα μέρη και σε όλους τους ανθρώπους, να κάνω μια προσευχή στον Άγιο Δαβίδ με νερό. Λέω, άκουσε, έχετε πίστη Θεού, λέει ο Χριστός μας, γιατί δεν προχτήσετε είναι. Ό,τι ο ζήτησα, μ' άκουσε ο Θεός. Και εσύ, ό,τι το ζήτησετε, με την πίστη σας. Λοιπόν, γράμμα στην κατάσταση. Σε όποιο τόπο θέλετε στο χώμα σου, θα το τοποθετήσει. Πα στο μια κονσέρ το ίδιο. Λοιπόν, θα βρει νερό, παιδί μου, ποτάμι νερό θα βρει. Δεν πάτε μου, θα βρω νερό, θα βρει τη μύτη μου. Λέω, είναι παιδί, λέτε άγα μου παιδί, αλλά παιδιά τη εκκλησία. Λοιπόν, και λέει, θα βάζει την κονσέρ το ίδιο. Κάνω το σημείο του σταυρού, χαμηλάει. Πάω στην κονσέρ το ίδιο. Θα ρίξει λίγο αγιασμό, θα κάνει το σταυρό στην προσευχή σου, πίσω το τροπάρι του Αγίου και το πάτερ ημών, και βέβαια παιδί μου, θα κάνει το σημείο του σταυρού, χτύπησε με σιγουριά. Με χάνει, χτυπάνε. Παιδί μου, ποτάμι το νερό θα βγει. Δεν πάτε μου, θα βρούμε νερό. Παιδί μου, οπουδήποτε στο χτύμα σου βάλει, βάζει την κονσέρ το ίδιο. Θεό κατά τον τόπο, και λίγο αγιασμό να ρίξει και το σημείο του σταυρού να κάνει, προσευχή να κάνει, και βέβαια παιδιά μου, όπω χτύπησε ο Άγιο, βλέπει το ραβδί του, το ψηλά στο όρο και έβγαλε το νερό, έτσι παιδιά μου και εσεί με σιγουριά. Να χτυπήσετε και να βρείτε νερό. Αμέσως, παιδιά, με συγχωρείτε, 3 μέτρα πάνω, ρε παιδί. Με το, δεν ξέρω, νερό, με το γιώτρι. Αμέσως, λέει, πέτρεχε 3 μέτρα το νερό. Πάτερ μου λέει, ποτάμι νερό, για να πλημμύρισε το χτύπημα μας μέσα, πάτερ μου λέει, και δίνω και σε κόσμο άλλο. Πριν 3 μέρες έγινε αυτό το θάμα από τον Άγιο. Λοιπόν, και μου λέει, πάτερ, με την πρώτη ευκαιρία θα το πάτε να το ψάσω από τον Άγιο. Έχω στείλει παιδιά μου κουτά 40 χρόνια που είμαι στο μοναστήρι. 40 χρόνια. Και πήγαινα, παιδιά, με συγχωρείτε, εδώ στα χωριουδάκια, λειτουργούσα με το μουλάρι. 25 χρόνια. Λοιπόν, πήρα για μια ψυχή, πήγα στο χωριό και να ξυμολογηθεί και να παρηγορήσω και να στηρίξω. Λοιπόν, στον δρόμο που πήγα, βρίσκω ένα γύφτο από αυτού που πουλάνε τα άλογα. Ναι. Τα ζώα, γύφτου, δεν ξέρω πώ λένε. Ναι, λοιπόν, λέει, παππού, δώσε μου την ευχή σου να πουλήσω ένα ζώο. Όχι, οικογένεια. Γιατί παππούλη μου λέει, τα μέρη των ψαχνών λέει, γιατί στα μέρη τη καρκίδο λέει, παππού μου 3 ημέρες λέει, παππού μου δεν πουλήσε ένα ζώο, ένα άλογο λέει, να πάω στα παιδιά μου το, λίγο, να πάρω λίγο ψωμί.
Δώσε την ευχή σου, λέει, που είσαι, λέει, η ρεύση του υψίστου. Δεν παιδί μου, λέω, η ρεύση του υψίστου, το ξέρω, αλλά δεν παιδί μου, λέω, κοίταξε. Μα παιδί μου, βγήκε σπόσο με τον Μαρτό Σόλο. Από πέρα στον Άγιο Δεύκο, Άγιο Δαβίδ, όχι, θα μου δώσει τη δική σου ευχή. Πρέπει να πάω στο χρυσάι τη Παναγία. Λοιπόν, εγώ θα σε μνημονέψω, παιδί μου, λέω, εύχομαι Παναγία να σου δώσει, παιδί μου, να πουλήσει άνθρωπο, να πουλήσει τα ζώα σου. Θα μου δώσει εσύ την ευχή, παππού, που είσαι και είσαι η ρεύση του υψίστου, η ρεύση του υψίστου. Πίεσε, λοιπόν, πίεσε το ζώο με σηκώτη, ναι. Δεν τα αφήνω να πήγε να πάω στο χωριό να λειτουργήσω. Και περνούσε η ώρα το πρωί. Όχι, λέει, θα μου δώσει την ευχή. Τώρα, παιδί μου, δεν έχω ευχή, ρε καλά, μου αμαρτώσα. Τι ευχή να έχω, ρε καλό μου, παιδί, εγώ. Θα μου δώσει την ευχή σου. Λοιπόν, αν δεν πέτει την ευχή του Αγίου, θα μου δώσει την ευχή σου. Λέω, άκουσε, παιδί μου, λέω. Πέρασε από τον Άγιο Δαβίδ, έκανε στο σταυρό σου, πάει λίγο αγιασμό, ράτε στα ζώα σου. Και μόλι θα πα στο πρώτο χωριό, θα πουλήσει δύο ζώα που λέω. Σε ευχαριστώ, παππούλη μου, με έδωσε την ευχή. Λοιπόν, μόλις πήγες από τον Άγιο, παιδί ο αγιασμό άνθρωπος, έκανε στα ζώα του, μόλις πήγες στο λίγο, πουλήσε δύο ζώα. Κάθε χρόνο, έρχεται τώρα χρόνια, κάθε χρόνο έρχεται, μέσα προσκυνά τον Άγιο και λέει το θαύμα του Οσίου Δαβίδ. Και πολλά θαύματα, παιδιά μου, γίνονται όταν εμείς έχουμε πίστη στον Θεό. Γι' αυτό έχουμε την λογία του Αγίου. Ας ευχαριστούμε και τα παιδιά μας. Και στα παιδιά χαρίζει υγεία και όλα και παιδιά. Δεν κουράζουμε. Να μας έρθει καταφύγουν. Παιδιά μου, δεν κουράζετε. Όχι, όχι. Παιδιά μου, δεν κουράζουμε τα κρούμα. Εύχομαι χάρη στο Αγίο να σας χρήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοφία όρθιοι ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση και το πνεύμα Ιησού κατά μάθω Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα ο απόρριμα θέας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός σύντρος δεχόμενο την βασιλεία του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτος και ειτήσατο το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε, ήδη τέχνηκε και προσκαλεσάνος τον κεντηρίωνα, επιρώτησεν αυτόν, οι πάλαια πέθαμε. Και γνούς από του κεντρίωνος, εδωρήσατο το σώμα το Ιωσή. Λέγομαι Αγγελική Κολιοπούλου, είμαι κάτοικος Αθήνας, είμαι νοσηλεύτρια ΜΕΑ στο επάγγελμα, συνταξιούχα. Πριν από μερικά χρόνια με πόνεσε το χέρι μου στον ώμο, το δεξί μου χέρι στον ώμο, και πήγα στο γιατρό και μου είπε ότι έχω ρήξη του τένοντα του ώμου. Και κατόπιν μου είπε ότι πρέπει να χειρουργηθώ. Όμως εγώ δεν ήθελα να χειρουργηθώ, δεν χειρουργήθηκα, συνέχισα να πονάω με αφόρητους πόνους, δεν μπορούσα ούτε να κοιμηθώ, κρατούσα το χέρι μου, πήγαινα στην εκκλησία και κρατούσα με το αριστερό μου χέρι το δεξί για να μπορέσω να αντέξω τους πόνους. Και κάποια στιγμή ήρθα εδώ στο μοναστήρι με ένα γκρουπ και προσκύνησα με πόνο στο χέρι. Φεύγοντας στην πόρτα, κάποια κυρία μου είπε ότι προσκύνησε στον τάφο του Αγίου Ιακώβου. Και της είπα, όχι, δεν είδα που είναι, και μου είπε, είναι πίσω από την εκκλησία, τρέξε, προλαβαίνεις. Τρέχω και πάω και βρίσκω πίσω από την εκκλησία τον τάφο του Αγίου Ιακώβου και πέφτω επάνω στον τάφο με το χέρι μου, το πονεμένο, και παρακαλούσα τον Άγιο και έλεγα, Άγιε μου, πάρε μου τους πόνους, δεν τους αντέχω άλλο. Και εκείνη τη στιγμή, και κλαίγοντας, σηκώθηκα να φύγω και το χέρι μου ήταν πιο ελαφρύ. Βγαίνοντας στο πούλμαν, οι πόνοι δεν ήσαν τόσο δυνατοί και σιγά σιγά, με τις μέρες, την άλλη μέρα, την παράλληλη μέρα, το χέρι μου σταμάτησε να με πονάει. Και από τότε είμαι καλά, δεν έχω πάει ξανά σε γιατρό, δεν έχω ελέγξει το χέρι μου ξανά σε τίποτα και είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ, χάρη στον Άγιο Ιάκωβο. Όταν χτυπάει μια γυναίκα η οποία είναι αντίθετο του θρησκεύματος και σου χτυπάει την πόρτα και την έχεις κλείσει επίμονα γιατί επιμένει να σου πει, και της κλείνεις την πόρτα έτσι με το μια μικρή αγανάκτηση. Αυτό είναι καλό
Τεχνοθεραπεία. Ή πώς πρέπει να το περιορίσουμε. Ερετικιά παίρνουμε. Ερετικιά παίρνουμε. Δεν έχουμε τα βιβλία. Πώς μπορούμε να τους υπερηφερθούμε, να τους κλείσουμε την πόρτα του. Αν είναι τεχνογνωστοί σας άνθρωποι αυτοί. Όχι, δεν είναι γνωστοί. Αν παίρνουμε δεν είναι γνωστοί, με συγχωρείτε. Με λέει ο Απόστολος ο Άγιος Θεολόγος και ο Απόστολος Παύλος με τα ερετικών άνθρωπο. Με τα πρώτη και δεύτερη νοτισέ παρετούν. Γιατί μπορεί να μας μολύνει η ψυχή μας. Εμείς το έκανα, θα πιστεύουμε Ιησού Χριστό και το ένα σταυρωμένο δάκρυ. Εύχομαι την ευλογία του Άγιου Δαβία και στα σπουδαιά τον εαυτό μας. Γιατί εκάστο αποδούν κατά τα έργα αυτού. Μάλιστα. Αυτό, παιδιά μου, και επειδή είμαι εδώ προσωρινοί άνθρωποι, δεν ξέρω την ημέρα, δεν ξέρω την ώρα. Σήμερα κάνει ένα αργοπαγίδι και φέτε, μεγάλοι επίσημοι άνθρωποι, που έρχονται αυτοί. Φύγετε, παιδιά μου, τόσο κόσμο, τόσο μοναδικό πατέρα, τόσο αρχαίρι, δεν σε έναν ταπεινό καλόγερο. Δεν μα διαβάσω μια ευχή εγώ στο ότι. Ναι, εμεί ερχόμαστε πάντα, διότι έχουμε εμπιστοσύνη στον πρόσωπό σα. Και εγώ εκεί σήκω τα χέρια μου και λέω, σε ευχαριστώ Θεέ μου, ο μετέξε που μένα το λογικό σου προβάτο. Εγώ είμαι άνθρωπο που έμαθα γράμματα σε ένα ξοκλήσι. Είμαστε με κρασιάτε τα λογή μα, ήρθαμε το 22, έχουμε ναι, δυσκολία. Είναι χριστιανοί όμω είμαστε. Αντέχουμε, ήταν το σόι μα, έλεγε η μητέρα. Και οι νησότε ήταν καλοί εμεί. Αντέχουμε τότε 7 γενέ, όλο γερομόναχοι. Και αρχιερεί και μεγάλη οικογένεια. Αλλά με λίγα και όχι από τη φτώχεια ήταν κακομεριά. Αλλά παιδιά μου σκότει μπορεί να είμαστε από φτωχοί, από ειδικά, αλλά είμαστε έχουν πλούσια από ψυχή. Σα κουράσαμε. Όχι τέκνο, έχουν ευλογία του Αγίου. Να μην μέναμε με χαρά να σα δούμε. Ευχόμεθα και με το καλό. Τα χιλιόμετρα ήταν να σα δούμε μόνο. Να ξαναρθείτε τα καμία στο βαστικό να μην θέλω. Θα δούμε και πολύ καλά. Θα θέλουμε τη λειτουργία. Δεν γράφετε τώρα τα ονόματα. Όχι, γράφετε. Βγάλουμε μερίδα τα. Δεν τα έχουμε όλα. Τα έχουμε δώσει όλα. Είστε να το διαβάσετε. Όχι, δεν πειράζει. Αύριο δεν πειράζει. Δεν πειράζει το ίδιο. Ξέρετε τι λένε ένα κανόνα τη εκκλησία μα. Όταν ο ιερέα πάρει άσπρα χρήματα δηλαδή. Πάρει κυρί και πάρει λιβάνι και πάρει. Και πώ πάρει. Και δεν κάνει προσευχή με τότε. Θανασίμως από αυτά και κουλάζεται, διότι οι ψυχές αυτές περιμένουν, παιδιά μου. Περιμένουν. Γιατί κάποτε, στέκουμε σκότια, ο Άγιος Διονύσιος στη Ζάκυνθο, ο Άγιος Διονύσιος στη Ζάκυνθο κάτω, μία γυναίκα κινδύνει από άντρα στο καράβι. Λοιπόν, και η γυναίκα αυτή πήγε, έδωσε στον καλόγερο, εκεί μία λαμπάδα να ψήσει μπροστά τη λαμπάδα του Αγίου. Όπως τα γεράλυψαν το οσίο. Λοιπόν, και ο καλόγερος πήγε στο δωμάτιο την κρέμα στη λαμπάδα και πήγε στο μεσημέρι να κοιμηθεί. Πάει λοιπόν, Αγίου, σου λέγει, μου λέει κακομόνοχη, καλόγερο, λέει. Αυτή λέει, πάει γιατί κρέμισε το δωμάτιό σου. Δεν νόμιζε πως ήταν κανένας καλόγιος, ήταν ο κ. Διονύσιος. Αυτή η λαμπάδα, την κρέμασα, λέει, α, άλλη μέρα, λέει, έχουμε πολλές λαμπάδες, ήταν ανά. Η γυναίκα όμως που την έταξε, ο άνθρωπος κινδυνεύει μέσα στο πέλαγος, στο τάδε, μέσα στο πέλαγος. Και την έταξε να την ανάψει στη λάρκα μπροστά, να καεί η λαμπάδα αυτή, να βοηθήσει. Γιατί εγώ βοήθησα τον άντρα της μέσα, που ήταν να βυθίσει το καράβι και ο άνθρωπος της εσώθηκε. Λοιπόν, να κατέβει γρήγορα κακομόναχε, να ανάψει τη λαμπάδα, γιατί την έταξε η γυναίκα. Λοιπόν, παιδιά, με συγχωρείτε. Όταν κανείς δώσει κάτι, να κάνει λειτουργήσει προσέγγιση, πάει ο αέρα να κάνει. Εγώ και λίγο παιδιά μου δεν τα κάνω. Ναι, ναι, ναι. Δώσει πριν την απολογίσω. Δεν είναι αυτή η ζωή. Εμεί κάνουμε το καθήκον μα. Από εκεί πέρα είναι δικό σα. Τα παιδιά με συγχωρείτε, ναι, αυτό πώ γράφω. Από το Τωρόντο γράφουν, τον Καναδά γράφουν, πολλά πράγματα γράφουν. Πολλοί χριστιανοί που μάθανε, πώ για τον Άγιο Δαβίδ, και με συγχωρείτε, για στέλνω τώρα γράμματα και αναφορέ. Λοιπόν, λέω και εγώ με συγχωρείτε, ό,τι μπορώ παιδιά μου κάνω. Για την απόλυτη εμπιστοσύνη κάνουμε. Αυτή στέλνει την ραχούλα του. Αλλά εμεί παιδιά μου κάνουμε με συγχωρείτε τα καθήκοντά μα, διότι μια μέρα θα δώσουν. Τι να προηγήσει τον Θεό. Διότι εδώ είμαστε υπό επιτρόπου και οικονόμο. Δηλαδή, έρχεται παιδιά μα, έρχεται η προθεσμία μα, τελειώνει η μεσηκωτή αποστολή μα και φεύγουμε. Αλλά δεν φεύγουμε και χανόμεθα. Μέσα από το σαρκείο καθίει ψυχή αθάνατο. Γι' αυτό επιβίζεται ψυχή πράγματο αθνάτου. Ευχόμαστε την ευλογία του Αγίου. Επίση, θα δούμε πολλά στα έργα. Να αρχίσετε στο σαρκείο. Yeah.
δίνετε υγεία στον Παπα-Νικόλα, τον οποίο γνώρισαμε πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Καλό παιδί ο Παπα-Νικόλας. Στην Αρκαδία, έχει αγαπηθεί πράγματι πολύ καλά. Είναι ένας πολύ καλός ιερέας. Δεν προβλήθηκα. Με πολύ προσοχή. Με πολύ αγάπη. Παπα-Νικόλα μου, με πολύ προσοχή, πολύ διάκριση, για να είμαι θατύπους και απογραμμός. Άκουστε μου. Λέει ο Χριστός μας, ναι. Είπε ο Χριστός μας, είπε ο Κύριος, ούτω λαμψά το φως έμπροστα των ανθρώπων. Όπως είδες τα καλά ημών έργα, το δοξάς τον Πατέρα να τους ουρανείς. Και καταργείς και μου και ημνησής μου ο Κύριος. Πρόσχομαι. Ερεύον, επέδευσέ με ο Κύριος. Σοφία. Σαν λειτουργός έλεγε ένας που είναι δεσπότης σήμερα στην Κύπρο, ο Πατριάκος λειτουργεί σαν πατριάρχης. Τέτοια λαμπρότητα έχει. Πολλοί άνθρωποι τον έβλεπαν να μην πατάει στη γη. Πολλές φορές αισθανότανε φτερουγίσματα στην πλάτη του και πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Πάντων των δωρητών, ευεργετών, αφιερωτών της Αγίας και ιεράσμονης τάφης, πάντων των ευσεβών προσκυνητών, των προσερθόντων εν τη θεία, και γεράμι στο Υία ταύτη και προσφερόντων τα τίμιδωρα ταύτα μετά των οικείων αυτών μνηστήν Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού των μακαρίων και ειδήμων πτυθώρων σε Υίας μονής ταύτης και πασών των Αγίων Θεπισιών και υπερπίστεως και πατρίδος των σημαίνει περσόντων πατέρων και αδερφών ημών της Ιερής Μαργός και όταν ό,τι μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέσει ζώντεθ νεότων, ψυχίσκημεν του Δημητρίου, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτή πάντοτε, μη και αγή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το 2016, στις 18 Φεβρουαρίου, μετά από μία ομιλία που έκανα στο νοσοκομείο που δουλεύω, είμαι στο ιατρικό κέντρο στο Μαρούσι, ακτινολόγος. Πήγα στη τουαλέτα και ένιωσα μία αδυναμία. Έφυγα και πήγα γρήγορα στα επίγοντα, γιατί ένιωθα, σαν γιατρός που είμαι, ότι χάνω αίμα και αιμορραγώ. Τους είπα γρήγορα, παρακαλώ πολύ βάλτε μου δύο φλέβες και φωνάξτε τον χειρουργό και φίλο μου, τον Κώστα το Στρατούλια, ο οποίος εφημέρευε εκείνη τη μέρα, για να δει τι έχω. Όταν ήρθε ο χειρουργός, είπε πάρτε της γρήγορα ένα αιματοκρίτη και είχα 42. Μου λέει με 42 αιματοκρίτη δεν έχω δει αιμορραγία, αλλά θα σου πάρω πάλι σε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά αιματοκρίτης ήταν 30. Τότε κατάλαβε ότι όντως η ζωή μου είναι σε κίνδυνο. Άρχισε να κυτρινίζει επειδή ήμασταν φίλοι από όταν ήμασταν φοιτητές. Λέω, ξέχασε ποια είμαι, σκέψε ότι είμαι ένας ασθενής, ένας απλός άνθρωπος και κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις. Φώναξα την υποδιευθύνουσα και της είπα ότι θέλω να εξομολογηθώ γιατί ένιωθα ότι φεύγω από τη ζωή και να κοινωνήσω. Ήταν ήδη 5 η ώρα το απόγευμα και μου λέει, δεν μπορώ να βρω κάποιον αυτή την ώρα. Αλλά κάτι έχω στο μυαλό μου, θα σου πω. Κάποια στιγμή, επειδή όταν ο άνθρωπος χάνει αίμα, χάνει και τη συνεχή επαφή με το περιβάλλον, έρχεται, νιώθω ότι ήρθε ένας κύριος, μεγάλος σε ηλικία, και μου είπανε ότι έφεραν το σταυρό του πατήρ Ιακώβου του Τσαλίκη. Μου είπανε να προσευχηθώ βαθιά και αν θα ζήσω, το δωμάτιο θα μυρίσει με ευωδιές, με μυρωδιά, σαν λουλούδια. Έκανα μια πολύ μεγάλη προσευχή, γιατί εκτός από την οικογένειά μου, ήταν και ο μπαμπάς μου με εγκεφαλικό άρρωστο στο σπίτι και ήταν πολύ σημαντικό το να συνεχίσω να ζω και για αυτούς τους δύο γέροντες γονείς μου. Το δωμάτιο γέμισε, ήταν στο δωμάτιο άντρας μου, η αδερφή μου, το δωμάτιο γέμισε με ευωδιές και λουλούδια. Ήξερα λοιπόν ότι θα ζήσω. Μπήκα στο χειρουργείο και μετά από, στις 12 το βράδυ, μετά από 5-6 ώρες,
Βγήκα και ξύπνησα στην εντατική. Στην εντατική, ανοίγοντας τα μάτια, είδα μία ακτινογραφία που ήταν κατάλευκη, η κατάρα του γιατρού του ακτινολόγου, να κάνει διάγνωση στον εαυτό του στο πνευμονικό είδημα. Από τα πολλά αίματα και πλάσματα που είχα πάρει, είχα κάνει πνευμονικό είδημα. Ο αναισθησιολόγος που ήταν και φίλος μου και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, φώναζε «πάρε βαθιές ανάσες» και είχαν μαζευτεί όλοι γιατί ήταν συνάδελφοι και φίλοι και προσπαθούσαν να με βοηθήσουν. Εγώ ήξερα πλέον ότι θα βγω από αυτή την περιπέτεια. Από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 6.30 το πρωί έμεινα στην εντατική και 6.30 ώρα είχα πλέον βγει και πήγα στο δωμάτιο. Σε 5 μέρες πήγα στο σπίτι μου και συνέχιζα να ζω τη ζωή μου. Αυτό ήταν ένα θαύμα που έζησα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πατήρ Ιάκωβο. Βασιλείου Μαρία ονομάζομαι, είμαι από την Ιστιαία, γέννημα Θρέμα, είμαι παντρεμένη με 4 παιδιά και όταν έκανα το 4ο παιδάκι μου, ένα αγοράκι, πάνω στο χρόνο άρχισε να βλέπω τα ούρα του στο Pampers, ο ψυχοκακόλας όπως έγραφε και το χαρτί του νοσοκομείου. Άρχισαμε να το ψάχνουμε τι μπορεί να φταίει. Διαγνώστηκε με χαλασμένα νεφρά. Κάτι το οποίο ήταν λάθος, όπως μας είπαν, αλλίωση του DNA και ήταν λάθος εξήλυψης και ούτε καν εκγενετής. Έδιναν στο παιδάκι μου 3 μήνες ζωή. Αφού τελειώσαμε με όλες τις εξετάσεις και δεν υπήρχε καμία ελπίδα, μας άφησαν να φύγουμε από το νοσοκομείο με την οδηγία όταν το παιδί, επειδή πλησίαζε χειμώνας, κολλήσει κάποια ίωση, σε συνεργασία με τον παιδίατρο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το, με κάποια φάρμακα που είναι πιο ειδικά, θα το αντιμετωπίσουμε. Το μόνο που έπρεπε να προσέχουμε ήταν να μην κολλήσει γαστρεντερίτιδα, γιατί χαλάνε όλοι οι ηλεκτρολίτες και πρέπει να πάει κατευθείαν νοσοκομείο. Έχω ξεκινήσει λοιπόν ένα απόγευμα να πάω την κόρη μου φροντιστήριο. Το πήρα και αυτό μαζί για βόλτα και μέσα στο αυτοκίνητο άρχισε να μου κάνει εμετό. Μέχρι να γυρίσω στο σπίτι έκανε εμετό. Άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Παίρνω την παιδίατρο και μου είπε «Φεύγεις όπως είσαι για το νοσοκομείο». Το παιδί το κρατάει η μαμά μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, σε ένα καναπέ το κρατάει αγκαλιά και εγώ ετοιμάζω τη βαλίτσα. Απέναντι λοιπόν από το κρεβάτι μου που είχα βάλει τη βαλίτσα είχα τη φωτογραφία του Πατήρ Ιάκωβου. Και την ώρα που βάζω τα ρουχαλάκια του μέσα, σηκώνω το βλέμμα και τον κοιτάω και τον μάλωσα. Και του λέω «Τι με κοιτάς?». «Γιατί με κοιτάς», του λέω, «με βλέπεις ότι περνάω τα πάντινα. Εγώ ό,τι και να χρειάζομαι, παρόλο που δεν σε γνώρισα, πάντα εσένα φωνάζω. Γιατί δεν με βοηθάς, γιατί δεν με βοηθάς». Αλλά
το είπα με πόνο, με... τον μάλωσα. Και ξαφνικά δεν έχω προλάβει να τελειώσω τη βαλίτσα και το παιδί μου σηκώνεται και πιάνεται από την πλάτη του καναπέ και αρχίζει να χοροπηδάει. Ένα παιδί το οποίο ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και αρχίζει να χοροπηδάει στον καναπέ και να τραγουδάει. Και έχω πάθει σοκ. Ούτε χρειάστηκε να πάμε νοσοκομείο. Το είδε παιδίατρος και ήταν μια χαρά. Και μετά από ένα μήνα με τη βοήθεια της Παναγίας, το παιδάκι μου έγινε εντελώς καλά. Της Παναγίας και όλων των Αγίων και του Πατήρ Ιάκωβου. Και όλοι οι Αγίοι πρόστρεξαν, πιστεύω, για να γίνει καλά. Και εκεί που του έδιναν 3 μήνες ζωή, το παιδάκι μου αυτή τη στιγμή είναι 15 χρονών και ζει και βασιλεύει. Αυτά είχα να πω. Να ευχαριστήσω όλους τους πατέρες εδώ στο μοναστήρι, γιατί είχαμε δώσει το όνομά του και προσευχήθηκαν όλοι οι πατέρες για την υγεία του παιδιού. Σας ευχαριστώ. Άλλωστε καλό παιδί, κοίταξε. Κοντά στον Χριστό βρίσκονται την παρηγορία, την ελπίδα. Λοιπόν, έζησα 55 χρόνια στη γη. Δεν είχα αρρωστήσει ποτέ μου, ούτε σπίτι. Τώρα, παιδιά μου, του θαύματος, πέτυχε ο Θεός μετά από τα 55 χρόνια, μια 15 ετία, να σου είπα καρδιές με μηχανήματα. Σώμα μου όλο κομμένα, αλλά δεν τα υπολογίζω. Τα μαθήματα του νύχτα ρούν προς τη μέρα σου, δόξα. Δεν υπολογίζω καθόλου. Δεν υπέρσω από τον Ιώβ. Λοιπόν, και δόξα, παιδιά μου, το αφιερθώ. Λέω, είναι το Ιώβ ευλογημένο. Γι' αυτό, παιδιά, με συγχωρείτε, πάμε. Με την υπομονή. Με την υπομονή μας, με την προσευχή μας, παιδιά, με συγχωρείτε, θα πάνε όλα καλά. Γι' αυτό είτε πίστη να θεούν, γιατί το θυστεύουν την ευλογία του Αγίου Δαβίδ, Χριστός ένας χρόνια πολλά, και άλλο φορά ο κανονής, δεν αρκεί. Τι θα μας έλεγε, γέροντα, ο πατήρ Ιάκωβος αν ζούσε σήμερα? Να αγαπήσουμε τον Θεό. Να αγαπήσουμε τον Θεό. Έτσι θα μας έλεγε. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος σας ήταν πάρα πολύ σημαντικός και μας δώσατε εν συντομία. Είπαμε ότι την προσωπικότητα δεν είναι μακριά από τον άνθρωπο, Παναγιώτη μου. Είναι κοντά στον άνθρωπο. Εμείς τον διώχνουμε από κοντά μας. Με τις πράξεις μας. Με τις πράξεις μας. Ο Θεός, όταν είναι, ο Θεός και η Παναγία και οι Άγιοι είναι τόσο κοντά μας που αν κάνουμε το χέρι μας έτσι ακουμπήσει πάνω στους Αγίους. Άρα δεν τους θέλουμε και τη ζωή μας δεν ταιριάζει με τη ζωή των Αγίων. Γι' αυτό θέλουμε, θέλουμε να είναι κοντά μας. Ας ζήσουμε τη ζωή των Αγίων, πως τους παιδιάκους και τους παιδιάκους, Κύριο Γνώσης Μετζίνου. Ζει Κύριος ο Θεός, έλεγε. Το πίστευε ότι ζει ο Θεός πραγματικά και επειδή το πίστευε, ζει και ο πατήρ Ιάκωβος εις τους αιώνας. Το καύχημα της μονής Δαβίδου Οσίου Θεοφόρων Ιακωβών τιμήσομεν εν ύμνης και οδές μιμούμενοι αυτού τας αρέτας ιατρίας γαρ παρέχει παντόδα πας της πίστη ανακράζουσι δόξατος εδόξας αντί Χριστώ. Δόξατος θαυμαστός αντί, δόξατο ενεργούντι διά σου, πάσιν η άματα.